Και είναι λογικό μετά να καταλήγουν να είναι αριστεροί. Λόγω της κατήχησης που έχουν φάει. Είχαν βγάλει μία λίστα με λέξεις τις οποίες απαγορεύεται να λες όσο είσαι στο κάμπους. Λέξεις που απαγορεύεται να λες. Spider-Man. Το Spider-Man ναι, απαγορεύεται. Α! Και το να απαγορεύεται. Απαγορεύεται το όνομα. Πώς η ιδεολογία επηρεάζει την νοημοσύνη? Δεν την επηρεάζει. Απλά υπάρχουν στατιστικές. Στατιστικά correlations ανάμεσα στα δύο. Μην το βλέπετε αντίστροφα από αυτό που ισχύει. Δεν είναι ότι επειδή ο άλλος είναι αριστερός είναι έξυπνος. Είναι ότι επειδή είναι έξυπνος γίνεται αριστερός. Δηλαδή, επειδή είναι έξυπνος συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή του. Συνήθως έχει σταθερότητα στην οικογένεια. Έτσι. Συνήθως ζει σε πιο πλούσιες περιοχές οι οποίες έχουν χαμηλή εγκληματικότητα και χαμηλή, πώς να το πω, επαφή με μετανάστες και με τέτοια, έτσι. Οπότε εκ του ασφαλούς μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Και ταυτόχρονα, επειδή είναι έξυπνος, γράφει καλά στις πανελλήνιες ή τέλος πάντων το δέχονται σε κάποιο καλό πανεπιστήμιο στην Αμερική, πηγαίνει εκεί και δέχεται κατήχηση από το Stanford, ας πούμε. Που για να καταλάβετε τι είναι το Stanford, έτσι. Γιατί σας λέω για σφικοφωλιά. Στο Stanford, παιδιά, είχαν βγάλει μία λίστα με λέξεις τις οποίες απαγορεύεται να λες όσο είσαι στο κάμπους. Πάτησα απλά στο Google Stanford Banned Words Full List. Αυτό εδώ είναι το πρώτο link. wallstreetjournal.net. Μιλάμε για το top πανεπιστήμιο της Αμερικής, έτσι, στα top 5 ας πούμε της Αμερικής. Μπορεί και top 3. Λέξεις που απαγορεύεται να λες είναι λέξεις τύπου Master, you guys. You guys είναι επειδή είναι guys είναι αρσενικό και δεν είσαι inclusive με όλα τα φύλλα. Mentally ill. Guru. Θεωρείται inappropriate γιατί κοροϊδεύεις τους βουδιστές και τους Ίντου. Trigger warning. Δεν μπορείς να λες trigger warning. Πρέπει να λες content warning. Γιατί το trigger warning τους κάνει trigger επειδή θυμούνται ότι υπάρχουν τα triggers τους. Sorry για όσους δεν καταλαβαίνουν. War room. White paper. Δεν μπορείς να λες ότι θέλω white paper. Θέλω λευκό χαρτί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν μια λίστα με χίλιες λέξεις. Δεν ξέρω πώς θα τη βρω τώρα. Μισό. Full list. Έχει πολύ τραγελάφικες λέξεις. Addict. Addicted. Το όνομα του Χαγιάτε στο Discord. Basket case. Crazy. Cripple. Dumb. Handicap parking. Πρέπει να το λες accessibility parking. Δεν είναι ναι, accessible parking. Lame. Insane. OCD. Αυτές οι λέξεις απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Αυτές είναι λέξεις για ableism. Έτσι, δηλαδή ότι ο άλλος, ότι είσαι ableist, ότι τον μειώνεις τον άλλον βάσει μιας ασθένειας που έχει. Ageism, εδώ. Grey beard. Philippine Islands. Δεν μπορείς να τα λες νησιά Φιλιππίνες, πρέπει να λες Philippines or the Republic of the Philippines. Δεν μπορείς να πεις Philippine Islands. Brave. Δεν μπορείς να πεις κάποιος ότι είναι γενναίος. This term perpetuates the stereotypes of the noble courageous savage equating the indigenous male as being less than a man. Guru. Απαγορεύεται. Ποκαχόντας. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι στην Ποκαχόντας γιατί δημιουργεί στερεότυπα για τους ηθαγενείς πληθυσμούς. Δεν μπορείς να πεις fireman, γιατί λες για άντρες και γυναίκες, έτσι. Freshman, έχει το man. Gentlemen, guys, have the balls too. Δεν έχεις να κάνεις κάτι, αυτό απαγορεύεται εννοείται. He! Spider-Man, το Spider-Man ναι, απαγορεύεται, κάτσε. Υπάρχει, κανονικά πρέπει να υπάρχει. Σίμελ, τράνι, transgender, you guys. Το N-word γιατί δεν είναι στη λίστα. Έλα μου ντε. Α, και το American απαγορεύεται. Απαγορεύεται το όνομα της χώρας τους. Αχ. Hispanic απαγορεύεται. Ή Latinx ή θα λες από ποια χώρα είναι. Παλιό. Έτσι, δεν μπορείς να λες Hispanic ότι είναι ο άλλος επειδή είναι από τη Νότια Αμερική. Survivor. Απαγορεύεται το Survivor.
Person who has experienced κάτι. Person who has been impacted by κάτι. Δεν μπορείς να λες survivor, γιατί το κάνεις να φανεί πολύ πιο σκληρό από ό,τι ήτανε, ή τον πληγώνεις περισσότερο. Δηλαδή, ας πούμε, καταλάβατε. Victim. Δεν μπορείς να λες ότι ο άλλος είναι victim. Λες ότι είναι person who has experience. Τάδε. Ποιοι έκατσαν και την έκαναν αυτή τη λίστα, ρε. Είναι απίστευτη. Απίστευτη. Δεν έχω μπει σε κανένα ηλίθιο blog, έτσι. Από Wall Street Journal είναι η λίστα που βγάλαν από το Stanford. Red Team. Δεν υπάρχει κόκκινη ομάδα στο Stanford. Red is often used disparagingly to refer to indigenous peoples. Επειδή λένε ερυθρόδερμους τους κόκκινους Ινδιάνους, κάτι τέτοιο. White paper, white team, απαγορεύονται. White box, white list. Ότι, white space, απαγορεύονται τα white. Οτιδήποτε είναι white, απαγορεύεται. Immigrant, prisoner, απαγορεύεται. Λοιπόν. Ναι, δεν μπορείς να τον λες African American. Δεν μπορείς να τον λες Αφροαμερικανό. Λες black. Σαν καλό παιδί. Έτσι. Τους χωριάτες, δεν μπορείς να τους λες χωριάτες, hillbillies. Τους λες person from the Appalachian or Ozark regions of the US. Τέλει, τέλει, τέλει. Μπράβο. Τρελή. Αυτό είναι μέσα από το Stanford Language, το PDF που βγάλανε, που ανακοίνωσε ότι τελικά το παίρνουμε πίσω. Είναι στα top 3 πανεπιστήμια της Αμερικής το Stanford, επαναλαμβάνω. Βλέπετε εδώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι super ακραία αριστεροί, liberals, πηγαίνουν εδώ σε αυτό το πλαίσιο. Οι liberals, οι αριστεροί, ας πούμε, εδώ βάζεις το κόκκινο το σπίνα, εδώ βάζεις το bullmaniac στο κίτρινο, εντάξει. Για να καταλάβετε. Όχι αυτούς συγκεκριμένα, την ιδεολογία τους περίπου. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν πηγαίνουν τα παιδιά σε τέτοια πανεπιστήμια, τα παιδιά που είναι έξυπνα μυαλά με υψηλό IQ, πηγαίνουν εκεί και είναι λογικό μετά αυτοί που είναι έξυπνοι να καταλήγουν να είναι αριστεροί. Λόγω της κατήχησης που έχουν φάει. Ποιος τα ελέγχει αυτά? Πρώτα απ' όλα δεν πέρασε αυτό. Πήγαν να το περάσουν και υπήρξε κατακραυγή από όλο τον κόσμο. Ακόμα και οι Young Turks και στο CNN τους κοροϊδέψαν για όλη αυτή τη στιγμή που πήγαν να περάσουν στο Stanford. Και δεν πέρασε. Αλλά άμα περνούσε, θα μπορούσε, ας πούμε, μια κοπέλα να πάει στο γραφείο του διευθυντή και να τους κράξει και να πει: ο συγκεκριμένος είπε τη λέξη μπόλζι. Και να έχει θέμα το παιδί με την ακαδημαϊκή του πορεία. Πώς γίνεται να είναι η ΔΑΠ πρώτη στα πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια είναι άνδρα αριστερίλας? Είναι επειδή η ΔΑΠ έχει πιο ωραία μουσική γι' αυτό.